Η οικονομική ανάσα και του σεισμόπληκτου στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδας αποτελεί απαλλαγή τους από δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους μετά τη δικαίωση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα από την Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών για τις αποφάσεις των ΟΤΑ. Ο Σύλλογος έκανε μια προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αποκεντρωμένη διοίκηση μας παρέπεψε στην Επιτροπή την Τριμελή. Δικαιώθηκε ο Σύλλογος και όχι ο Σύλλογος, δικαιώθηκαν οι χιλιάδες σεισμόπληκτοι που θα απαλλαγούν τελικά από τα δημοτικά τέλη αυτά που τους επιβαρύνουν. Και δεν αφορά μόνο το Δήμο το δικό μας, το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, αφορά και τους 9 Δήμους της περιοχής που έχουν υποστεί φυσικές ζημιές. Και έτσι, όσοι έχουν πάθει ζημιές και έχουν χαρακτηριστεί τα χτίρια τους κίτρινα ή κόκκινα, είτε αυτά είναι καταστήματα είτε είναι σπίτια, δεν θα πληρώσουν κανένα δημοτικό φόρο και κανένα δημοτικό τέλος. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας και όλοι οι άλλοι σεισμόπληκτοι δήμοι καλούνται να εφαρμόσουν τα ισχύοντα και να προβούν σε συνολική απαλλαγή των σεισμόπληκτων σε μια σειρά στελών και φόρων που εισπράττονται υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα λοιπόν με αυτό που κερδίσαμε, χωρίς να κάνει καμία κίνηση κανένας σεισμόπληκτος, οι λογαριασμοί αυτοί θα αφαιρεθούν, τα ποσά αυτά από τους λογαριασμούς, μέσω της ΔΕΗ. Με αναδρομική ισχύ επιβάλλει ο νομοθέτης στην εκάστοτε δημοτική αρχή από την ημέρα του συμβάντος μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν υποστεί τα αχήνητά τους. Η δικαίωση των σεισμόπληκτων με απαλλαγή δημοτικών φόρων και τελών ήταν επιβεβλημένη και πρέπει να συνοδευτεί με την επιχορήγηση των Δήμων με τα αντίστοιχα ποσά, τονίζει ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας είχε πάρει καταρχήν μια απόφαση για μερική απαλλαγή και μόνο για τα τέλη πεζοδρομίων. Και αυτό, ερχόμενο σε αντίθεση με τον ισχύοντα νόμο, προκάλεσε την προσφυγή του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα. Η απόφαση της Επιτροπής, η ομόφωνη, είναι δικαίωση για τους σεισμόπληκτους, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί μείωση εσόδων στο Δήμο και θα πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών να καλύψει αυτά τα έσοδα. Δέκα μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, πολίτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις εικόνες ερημιάς τόσο στο Αρκαλοχώρι όσο και στα γύρω χωριά. Και έχει ερημώσει πραγματικά. Εσείς καταφέρετε να φτιάξετε το μαγαζί σας? Όχι, τίποτα. Έχουμε στείλει τις μελέτες, αλλά τίποτα. Οι ανθρώποι είναι απογοητευμένοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν και περιμένουν τώρα την πολιτεία να τα φτιάξει, αλλά καθυστερούν. Και πολλά μαγαζιά βλέπουμε ότι είναι κλειστά στο κεντρικό δρόμο. Ναι. Μια ερημιά έτσι. Μια ερημιά είναι. Να κοιτάξουν να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά να το κάνουν, να μην το λένε και να μην το κάνουν. Εδώ ξυπνάμε και χαλάει το κέφι μας αυτά που βλέπουμε κατευθείαν. Το μόνο που καθαρίσαμε ήταν αυτό το τριώροφο και κάνα δύο άλλα, ας πούμε. Εδώ μέσα στη Σαρκαλοχώρη λένε, πολλά λένε. Τι να αλλάξει, μας κουνάει συνέχεια, τι να αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχει αλλάξει. Πολύ, δυστυχώς. Πολύ. Έχουμε αυτή τη στιγμή 6 και 8 μήνες μαρτυρίες συμπολιτών μας που έχουν καταθέσει το φάκελο, δεν έχουν έρθει για αυτοψία. Τη στιγμή λοιπόν που αυτό καθυστερεί, όλα πάνε πίσω. Ο σεισμός ήταν ένα φυσικό φαινόμενο, τώρα έχουμε να κάνουμε με την γραφειοκρατία. Αυτά πρέπει να απλοποιηθούν. Δεν γίνεται λοιπόν να έχουν ο κόσμος λεφτά, χρήματα στο λογαριασμό τους πιστωμένα και να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η αποκατάσταση.